Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Τι καλό μας ετοιμάζετε για τις τέσσερις αυτές παραστάσεις? Τι καλό, ε. Όλα τα καλά. Κάθε καλλιτέχνης που κάνει μια παράσταση αισθάνεται ότι δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Αυτό θα συμβεί και από σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Και είναι μια παράσταση που ανεβαίνει από την Αθήνα αυτή τη φορά. Πριν δύο χρόνια είχαμε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, είχαμε ξεκινήσει από το stage. Έχω να παίξω από πρόπερση σε κλειστό χώρο στη Θεσσαλονίκη και χαίρομαι πολύ που ξανάρχομαι πάλι στο χώρο αυτόν. Και είναι η παράσταση που έρχεται από τον Καζάρτε που παίζεται στην Αθήνα από τον Νοέμβριο. Είναι μεγάλη αγωνία για ένα καλλιτέχνη να παρουσιάσει κάτι καινούριο, ειδικά όταν έχει ένα πολύ πιστό κοινό που τον ακολουθεί χρόνια τώρα. Ναι, είναι πάντα μία ερώτηση. Τι είναι το καινούριο και τι είναι το... Νομίζω ότι η διαφορά πάντα έχει να κάνει με το τι θέλεις κάθε φορά να περάσει. Αν είναι πιο εξωστρεφές, αν είναι πιο εσωστρεφές, αν είναι πιο... με τραγούδια τρίτων περισσότερα ή προσωπικό ρεπερτόριο περισσότερο. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με αυτό. Όταν βέβαια εμφανίζεσαι μόνο, γιατί όταν υπάρχει συνεργασία είναι πολύ διαφορετικά. Ίσως εκείνο που ζητάς, εγώ να μην το έχω. Κι από δυο ονειρεύτηκες, εγώ πολύ να φεύγω. Κι από δυο ονειρεύτηκες, εγώ πολύ να φεύγω. Ίσως να μη σου φτάνω εγώ, γιατί πολλά ζητούσες. Μα φάνταν όλα λιώτικα, αν λίγο μ' αγαπούσες. Μα φάνταν όλα λιώτικα, αν λίγο μ' αγαπούσες. Πώς είναι για ένα καλλιτέχνη να καλείται να ανέβει στη σκηνή, να διασκεδάσει τον κόσμο σε μια περίοδο που είναι δύσκολη? Κάποιοι θεωρούν την τέχνη είδος πολυτέλειας. Είναι λάθος. Δεν ανεβαίνεις στη σκηνή για να διασκεδάσεις τον κόσμο. Mm-hmm. Ανεβαίνεις στη σκηνή για να έχεις ένα κοινό αίσθημα με τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να περάσεις και εσύ καλά και να χαρείς και να συγκινηθείς το ίδιο καλά με το κοινό. Έτσι, δεν ανεβαίνεις για να κάνεις κάτι για το κοινό, mm-hmm. το κάνεις για την ψυχή σου και για το κοινό. Είναι μια αμφίδρομη σχέση και αυτό είναι η μαγεία του τραγουδιού, αυτό είναι η μαγεία αυτής της τέχνης. Για κάποιους θεωρείται είδος πολυτελείας η τέχνη αυτή την περίοδο ειδικά. Ισχύει για σας αυτό? Κοιτάξτε, η τέχνη είναι από τα πρώτα πράγματα που το σκεφτείς να περιορίσεις. Είναι αλήθεια. Γιατί έχεις άλλες προτεραιότητες στην επιβίωσή σου και μάλιστα στα δύσκολα χρόνια που περνάμε στην Ελλάδα. Δικαίως, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις είναι πώς θα μπορέσουν εσύ και οι διπλανοί σου να αντέξετε τη δυσκολία. Αλλά στη συνέχεια μέσα από την τέχνη, μέσα από το τραγούδι, κυρίως γιατί είναι η λαϊκότερη των τεχνών το τραγούδι, θα ελευθερωθείς. Σκόραμε, αλλά πιο
άρωμα, βρίσκεστε στο στούντιο και ετοιμάζετε μια νέα δισκογραφική δουλειά. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι σε αυτές τις εποχές της τεχνολογίας, των εφημερίδων, του ίντερνετ? Πολλές δισκογραφικές δουλειές κυκλοφορούν μέσα από την εφημερίδα, από το ίντερνετ. Εσείς όμως επιμένετε στο κλασικό CD, έτσι δεν είναι? Ετοιμάζετε μια νέα δουλειά. CD είναι και αυτό που βγαίνει στις εφημερίδες, mm-hmm. δεν είναι. Απλά δεν υπάρχουν τα δισκοπολία, παιδιά. Έχει αλλάξει το τοπίο. Το τοπίο είναι άλλο. Δεν υπάρχει η Ελλάδα που ξέραμε, δεν υπάρχει η δισκογραφία που ξέραμε. Δεν υπάρχει ο τρόπος να επικοινωνήσεις το υλικό σου που ξέραμε. Είναι όλο εντελώς διαφορετικό, που σε μερικά πράγματα φέρνει ένα αίσθημα ελευθερίας και ένα αίσθημα το ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, και από την άλλη φέρνει τη δυσκολία. Φανερώνει το πόσο δύσκολο είναι ένας καινούριος καλλιτέχνης να ξεκινήσει, και να ξεκινήσει έχοντας μια εταιρεία που μπορεί να τον υποστηρίξει. Άρα, τώρα μπαίνουμε στην περιοχή και στην περίοδο όπου πρέπει να χρηματοδοτείς, αν θέλεις, να χρηματοδοτήσεις το έργο σου, mm-hmm. εσύ ο ίδιος, και να το κυκλοφορήσεις είτε μέσω του ίντερνετ ή μέσω μικρών ελληνικών δισκογραφικών εταιριών. Δύσκολα επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Δεν υπάρχει το τοπίο να πουλήσεις το δίσκο σου όπως υπήρχαν τα δισκάδικα. Έχουν κλείσει χιλιάδες δισκάδικα σε όλη την Ελλάδα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο. Και πρέπει να είσαι λίγο χομπίστας τώρα με τη μουσική. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σε συντηρήσει, και μάλιστα σε ένα καλό και ψηλό επίπεδο, η τέχνη. Μπαίνουμε σε ένα άλλο στάδιο. Είναι πάλι στιγμές σαν μικρές πινελιές, ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα κρυβά των χρωμάτων νερά για να δώσω του τόπου τη γνώση. Συναυλίες αλληλεγγύης τα κάνατε? Δηλαδή? Αυτό που έχουμε δει, που ξεκίνησε να κάνει ο Γιώργος Ονταλάρας. Συναυλίες δωρεάν για το κοινό που θέλει να τον ακούσει στη δύσκολη αυτή περίοδο. Θέλετε να συζητήσουμε το θέμα των συγκεκριμένων συναυλίων ή θέλετε να πούμε... Αν εσείς θα σκεφτόσαστε να κάνετε κάτι τέτοιο, και πώς σας φάνηκε η τροπή που πήρε η υπόθεση αυτή? Η τροπή που πήρε η υπόθεση με ενόχλησε βαθιά. Με ενόχλησε βαθιά. Έκανε μια κίνηση την οποία πίστευε και ειλικρινά έχω ψυχήσει ο Γιώργος Ονταλάρας. Αυτό που εισέπραξε, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν η συμμετοχή της γυναίκας του στην κυβέρνηση και πόσο ενόχλησε το κοινό του. Αλλά να λιδωρείται ένας τέτοιος καλλιτέχνης με τέτοια ιστορία, με αυτόν τον τρόπο, το βρίσκω απαράδεκτο. Θα πολιτευόσασταν την περίοδο αυτή? Λένε ότι οι άνθρωποι... Ούτε την καλή, ούτε την κακή. Η πολιτική θέλει άλλους χαρακτήρες, η πολιτική θέλει άλλο στομάχι, η πολιτική θέλει μία βαθιά κατάρτιση κοινωνική και μία παιδεία πολύ ειδική. Δεν θα λέτε. Όχι, με την πολιτική έχω... παρακολουθώ, είμαι πολίτης όπως είσαι και εσύ, όπως είμαστε όλοι τα παιδιά, και εδώ και εσείς, αλλά όχι να πολιτευτώ. Ίσως να σε κρατάει εδώ μονάχα η συνήθεια, μα όσα κανούμες ψέματα, σ' αγάπησα στα αλήθεια, μα όσα κανούμες ψέματα, σ' αγάπησα στα αλήθεια. Είναι